Σπουδαίο παιχνίδι στο γήπεδο του Ατσαλένιου, ο ΠΟΑ υποδέχεται την Επισκοπή. Κριτικό ντέρμπι για τον πέμπτο όμιλο της τρίτης εθνικής. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Από δεξιά οι φιλοξενούμενοι σε μια προσπάθεια. Θα περάσει μπαλά για τον Σουμπασάκη, ο οποίος θα κάνει σέντρα σουτ. Στο οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό. Σφύριγμα για επιθετικό φάουλ, δεν υπάρχει φάση. Ξανά η Επισκοπή, ο Κούρτη, ο Μανουσάκης εύκολα θα πέσει στη δεξιά του γωνία και θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Παπαδομιχελάκης για τον ΠΟΑ θα κάνει την βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει το Φραγκιαδάκη στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Θα σπριντάρει ο τελευταίος, μαρκάρισμα εκεί, ανατροπή από τον Νικηφόρο και ο διαιτητής Ταμπουρατζής θα υποδείξει την άσπρη βούλα. Έχουμε πέναλτι που κερδίζει ο ΠΟΑ στο 25ο λεπτό. Ξανά εδώ η φάση, ο Φραγκιαδάκης, διαμαρτύρονται οι Ρεθιμιώτες, δεν αλλάζει η απόφαση. Καρλίτος είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Θα σουτάρει στα δίχτυα, 1-0 ο ΠΟΑ, παίρνει το προβάδισμα στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βραζιλιάνος ψύχρεμος από τα 11 βήματα, πανηγυρίζει προς τον πάγκο εδώ μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Η Επισκοπή προσπαθεί να αντιδράσει μετά το τέρμα που δέχτηκε. Βαθιά μπαλιά προς τα αριστερά. Ο Τζόρνταν θα πλασάρει, 1-1 ισοφάριση για την Ρεθιμιώτικη ομάδα. Στο 41ο λεπτό, ξανά εδώ ο Τζόρνταν στην κίνηση. Χρήζεται σκόρερ, πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Φάουλ από αριστερά για τους φιλοξενούμενους. Κεφαλιά του Σαββίδη θα περάσει ελάχιστα out. Νέο φάουλ θα γίνει με πάσα. Ο Κούρτη έχει χώρο. Μακρινό σουτ, εντυπωσιακά ο Μανουσάκης. Συνεχίζεται όμως η φάση. Σέντρα από αριστερά, ο Ρούσης ξανά Μανουσάκης στο 60. Τελευταίες στιγμές είναι αναμέτρηση. Τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα. Όμως έχουμε σφύριγμα από την Τίτα Μπουρατζίνη. Το τέλος του αγώνα. 1-1 το αποτέλεσμα. Στο κομμάτι του παιχνιδιού θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και στους δύο, και στις δύο ομάδες για το παιχνίδι, για τον αγώνα που κάνανε. Ιδιαίτερα στους ποδοσφαιριστές μου, όπως έχω ξαναπεί, μου αρέσει πάρα πολύ που δουλεύω μαζί τους. Σήμερα το παιχνίδι δυστυχώς δεν πήραμε το απόλυτο που είχαμε δουλέψει πολύ καλά όλη τη βδομάδα για να το κατακτήσουμε. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να παίξουμε την μπάλα μας, να βγάλουμε φάσεις. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Σίγουρα θα πρέπει να το πολεμάμε και αυτό, να κερδίζουμε και το διαιτή. Αλλά σήμερα αυτό το πράγμα ήταν, επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να μειώσω την αντίπαλη ομάδα, προς Θεού, ούτε ευθύνεται εκείνη γι' αυτό. Από εκεί πέρα όμως ο διαιτητής σήμερα ήταν, μπορώ να πω, προκλητικός. Θύχθηκε πάρα πολύ το θέμα της διαιτησίας. Με αυτό το κομμάτι μου δίνεται ευκαιρία και το λέω από αυτό το βήμα. Εμείς με τη διαιτησία δεν θα ασχοληθούμε ποτέ. Ούτε εμείς σαν τεχνικό team, ούτε η ομάδα του ΠΟΑ σαν διοίκηση. Το κλείνουμε αυτό και πάμε παρακάτω για το παιχνίδι. Παίξαμε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Ξέραμε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέραμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Και αν εξαιρέσουμε στην αρχή, στο πρώτο τέταρτο που είχαμε κάποια θέματα, μετά μόλις πατήσαμε καλύτερα στο γήπεδο, θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε 100% στο πλάνο που είχαμε ορίσει όλη τη βδομάδα.